Δεν μπορεί να πιστεύει ότι είσαι Ορθόδοξο Χριστιανό και να νομίζει ότι είσαι, εάν τα έργα σου δεν είναι όπω θέλει ο Χριστό, δεν είσαι Χριστιανό. Γιατί αν είναι να κολλαστεί όλη η ανθρωπότητα. Και να σωθούν μια χούφτα χριστιανοί, μα. Α ακούσετε μια ομιλία μου, έχω μιλήσει μια ολόκληρη ώρα. Απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Να μην τα επαναλάβουμε τώρα πάλι εδώ. Και άλλοι μας, αν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε χριστιανοί, σωστοί για να σωθούμε. Γιατί ο Κύριος είπε σε κάποιους, ούκ είδα εμά, δεν σας ξέρω. Και λένε εκείνοι, με εμεί κύριε, για σένα κάναμε το ένα, για σένα κάναμε το άλλο, για σένα κάναμε το άλλο, πιστεύοντα ότι είναι χριστιανοί. Και ο Χριστό του επαναλαμβάνει, Ού, κοίτα η μάσα, δεν σα ξέρω. Ποιο σα είπε ότι εμεί οι χριστιανοί σωζόμαστε, επειδή εξομολογιόμαστε και κοινωνάμε. Όχι, δεν σωζόμαστε. Δεν είναι μόνο η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία, είναι και όλο ο τρόπο που ζει. Μπορεί να εξομολογιέσαι, να κοινωνά και ένα σκληρό άνθρωπο, ένα απάνθρωπο, να προσβάλεις τους άλλους, να πληγώνεις τους άλλους, να περιφρονείς τους άλλους και στην εξομολόγηση να τα λες όπως θέλεις και να σου λέω παπάς κοινώνεις και να κοινωνάς και εσύ να νομίζεις ότι είσαι χριστιανός. Δεν είσαι καθόλου χριστιανός και δεν θα σωθεί καθόλου. Δεν σε κάνουν χριστιανό δυο πράγματα, σε κάνει όλη σου η ζωή. Από τη ζωή σου θα δείξει πόσο χριστιανός είσαι. Και αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια χριστιανοί δεν θα σωθούν. Και αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι εκτός της Εκκλησίας που ζουν σαν χριστιανοί θα σωθούν. Ποιο το λέει? Ο Χριστός. Πού το λέει? Υπάρχουν πρόβατα εκτός της μάτρας. Κακή να δει με αγαγή. Υπάρχουν πρόβατα, λέει ο Τσοπάνης. Χριστιανοί έξω από την Εκκλησία. Πώς θα σωθούν. Πώς θα τους γνωρίσει ο Χριστός δικό του πρόβλημα. Δεν μας αφορά εμάς. Μακάρι να σωθούν όλοι. Το θέμα είναι εμείς πώς θα σωθούμε. Η τραγωδία θα είναι να σωθούν αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας και ζουν χριστιανικά σαν χριστιανοί και να χαθούν αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία επειδή δεν ζουν χριστιανικά σαν σωστοί χριστιανοί. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή αυτό είναι γνωστό από αιώνε τώρα, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όταν ακούει αυτό του Χριστού ότι υπάρχουν πρόβατα έξω από τη μάτρα, αναστενάζει ο Άγιος Αυγουστίνος και λέει πόσα πρόβατα υπάρχουν έξω από τη μάτρα και πόσοι λύκοι μέσα στη μάτρα που παρασταίνουν τους χριστιανούς, που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί. Γι' αυτό μην το έχουμε πάρει τόσο σίγουρο ότι επειδή είμαστε χριστιανοί θα σωθούμε. Ο χριστιανισμός δεν βρίσκεται στη φαντασία μας και στη γνώμη μας, το λέει ο ίδιο ο κύριο Πίστη. Αν εφεύγουν νεκρά εστί. δεν να πιστεύει ότι είσαι Ορθόδοξο Χριστιανό και να νομίζει ότι είσαι. Εάν τα έργα σου δεν είναι όπω θέλει ο Χριστό, δεν είσαι Χριστιανό. Δεν μα κάνουν οι απόψει μα χριστιανού, όταν η ζωή μα είναι αντιχριστιανική. Γι' αυτό α αφήσουμε το πώ θα σωθούν οι εκτό Χριστιανισμού, οι εκτό τη Εκκλησία του Χριστού, α το αφήσουμε για τον Χριστό και να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα σωθούμε εμείς που πιστεύουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Γιατί ξεχνάμε κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι σε αυτόν που δόθηκαν πολλά, θα ζητηθούν και πολλά. Ο Χριστός δεν θα απαιτήσει από τους εκτός της Εκκλησίας αυτά που απαιτεί από εμά. Αυτοί που είναι έξω από την Εκκλησία με λιγότερα μπορεί να σωθούν. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα κάνουν οι εκτός της Εκκλησίας του Χριστού για να σωθούμε. Γιατί μας δόθηκαν και περισσότερα θα πει ο Χριστός, εκείνοι δεν είχαν ούτε Αγίους, ούτε θαύματα, ούτε μυστήρια και ζήσανε σαν χριστιανοί. Εσύ που είχες όλα αυτά, τι έκανες. Έκανες περισσότερα από τους άλλους. Γι' αυτό, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει εσόνε, γιατί να θυμόμαστε από την παραβολή των Παρθένων, ότι και οι φρόνιμες ήταν Παρθένες και οι ανόητες ήταν Παρθένες. Μην βερθούμε λοιπόν ανόητες Παρθένες και οι μεν και οι δε στον ίδιο χώρο. Οι μεν σώθηκαν, οι δε κολάστηκαν.